Καλά, κυρία. Ο άντρας μου ήθελε να πει τη μέγεθος. Α, περίπου τόση. Πόσα κιλά, πάνω κάτω, πείτε μου. Τι, με το κιλό πάνε, τότε δώστε μου 100 γραμμάρια. Δεσποινής, όχι, κυρία, ναι, ας σοβαρευτούμε παρακαλώ. Σας ρώτησα πόσα κιλά είναι το μωρό. Γιατί το μέγεθος της πάνας πάει ανάλογα με το βάρος του μωρού. Πόσα κιλά, δεν ξέρω. Πόσο μηνών είναι. Είναι... Περιμένετε... Καλά, άφησε κυρία. Πάρτε αυτές εδώ, θα του κάνω. Μάλιστα. Ορίστε. Ευχαριστώ. Αντίο. Σημερινές μανάδες σου λέει. Δεν λες τίποτα, αγαπούλα μου. Τι, πιαστήκατε στα χέρια? Ναι, αλλά τον έβαλα στη θέση του αυτόν τον παλικαρά τον Άτσο. Βέβαια, να έβλεπες πως έκανε τον είπα κουφιοκεφαλά. Ναι, είναι πολύ ανόητος. Αλλά χειρότερος είναι ο Μπράιαν. Δεν τον χωνεύω με τίποτα. Γιατί είναι τερματοφύλακας. Το ίδιο συμβαίνει με τον Ναβάρο Μοντόσα και τον Τζιλαβέρ. Και τι άλλο έγινε, παίξατε ξύλο? Σχεδόν, περίπου. Και από ό,τι είπαν, θα έρθουν στο γήπεδο για να υποστηρίξουν τη Μαρτίν Φιέρο. Τι, οι δυναμίτες θα έρθουν στο γήπεδο? Ναι, θα έρθουν. Την πάθαμε, παιδιά. Αν βάζουν οι άλλοι γκολ, θα φωνάζουν σαν τρελή. Όχι, Κάρο. Μιλιά δεν θα βγάλουν, γιατί δεν θα αφήσω εγώ να μπει γκολ. Έτσι, μπράβο. Γκέκο, ζήτε από τον πατέρα σου να παίξει σήμερα. Γιατί? Γιατί εσύ πάντα ρίχνεις την μπάλα στις κερκίδες. Ίσως πετύχεις κανένα δυναμίτη σήμερα. Είναι πολύ καλό. Ωραία, παιδικό. Κατάλαβες, είναι η βαρελότα που θα σπείρουν τον πανικό πριν από τον αγώνα. Τώρα θα πετάξουμε ένα στην πόρτα, έτσι. Ναι. Ωραία, να το ανάψω. Όχι, θα το ανάψω εγώ. Όχι, προτιμώ εγώ. Όχι, καλύτερα κράτα το εσύ αφεντικό, να το ανάψω εγώ, ε. Όχι. Μην είσαι φοβητσιάρης. Κράτω εσύ να τα ανάψω. Ναι. Κράτω καλά. Το κρατάω. Περίμενε. Γιατί έχει αέρα, ε. Ναι. Έλα τώρα, μπράβο. Ναι. Όχι. Έλα. Αν κάνουμε τόση ώρα, ας το... Πού πας, έλα εδώ. Το καημενούλι θέλει να πιει γάλα. Το βλέπετε πως κούρνιασαι. Όχι, μπορεί να νιστάζει. Γιατί δεν το βάζουμε για ύπνο? Δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί θέλει να φάει. Και τι τρώνε τα μωρά? Κάντε στην άκρη, ήρθε το φαγητό του Τίτο. Καρμεντσίτα, βάλ τον να κάτσει και φόρε του και μια πετσέτα. Αντρέα, τι του έφερες να φάει? Κοτόπουλο με πατάτες. Τι νόστιμο. Κοτόπουλο με πατάτες. Αυτό θα τον ταΐσεις? Γιατί δεν θα του αρέσει? Α, όχι κύριε, αυτό μας έλειπε να μας κάνει ό,τι θέλει το μωρό. Α, δεν θέλω τέτοια, να μάθει να τρώει απ' όλα. Παιδιά, τι λέτε, λάψηκε. Ολε όλα. Έτσι λοιπόν. Εντάξει, τελειώσαμε, Ρόκι. Τι ωραίο δώρο μας έκαναν οι δυναμίτες, ε. Ναι. Πού να ξέρε ο Ρούντι Κακόνι ότι χρησιμοποιήσαμε τα λεφτά του για να αγοράσουμε καινούριο δίχτυ, έτσι. Ναι, και για να βάψουμε τη λέσκη, να αγοράσουμε φανέλες. Ναι, καλά. Δεν λένε ότι πάντα ο κακός πληρώνει. Ορίστε, πλήρωσε. Λοιπόν, Αρτούρο, πάμε να σε κεράσω καφεδάκι. Ωραία, πάμε. Τι βάζεις εκεί, τι είναι αυτό? Είναι μια εικόνα. Γιατί? Μου την έδωσε η Μεκίτα να τη βάλω εδώ. Είναι ο Άγιος Σεφερίνο. Για να προστατεύει το τέρμα. Με συγχωρείς, Αρτούρο, αλλά αυτό θα είναι και τέρμα της Μαρτίν Φιέρο. Α, σωστά. Καλά, πες στα παιδιά να... Τι? Να διαλέξουν αυτό το τέρμα πρώτο και στο ημίχρονο αλλάζω εγώ την εικόνα. Α, Αρτούρο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πες στο Ρογέλιο να ανοίξει τα αποδυτήρια και να ζεστάνει το νερό γιατί δεν θέλω να κρυώσουν τα παιδιά. Του ζήτησα το κλειδί, αλλά το ξέχασε στο σπίτι και πήγε να το φέρει, μου είπε. Ξέχασε το κλειδί? Ναι. Ούτε ερωτευμένος να ήταν ο Ρογέλιο, ε. Ναι. Λοιπόν, πάμε, Αρτούρο. Πάμε. Δεν βγαίνει γάλα. Α, δεν θέλω εγώ έκανα. Είπα στο Γάντι. Μήπως αν το ζουλήξουμε αυτό? Πολύ καλή ιδέα, Σόφη. Δεν θέλω να ξανακούσω καμία ιδέα. Έχεις δίκιο. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας. Περίεργο μου φαίνεται που είστε ακόμα εδώ. Θα πάμε στη λέσχη. Τώρα όμως είμαστε εδώ γιατί κάνουμε πρόβα στα συνθήματα για το γήπεδο, κατάλαβες? Και αυτό? Κλάψε.
χοντρέ. Ψήρες έχεις? Όχι, το βάζω στη θέση του. Για να μην μου το πάρουν. Ποιο, το μυαλό? Μην ανησυχείς, έτσι κι αλλιώς δεν έχεις. Όχι, βλάκα, το σάντουιτς. Α, αν σου αγγίξει κανείς το σάντουιτς θα του κόψει τα δάχτυλα, ε. Ναι, το σάντουιτς και το καπέλο μου. Μάλλον το καπέλο. Είναι πιο σημαντικό από το σάντουιτς. Χοντρέ, πάρε κανένα καινούριο. Αυτό είναι γεμάτο κέτσαπ, μαγιονέζα, μουστάρδα. Τι λες τώρα, είναι δώρο της Κριστίνα. Α, της Κριστίνα. Ναι, είναι φίλη μου, έτσι. Ναι, καλά, φίλη σου. Είσαι έτοιμη? Ναι, περίμενε με, πάω να πάρω τις εικονίτσες και φεύγουμε. Προσευχή σου παρακαλώ, Μέκα, θα είναι δύσκολος αγώνας. Α, πολύ πολύ δύσκολος και πολύ σημαντικός. Γιατί αν νικήσουμε θα πάμε στον τελικό. Καλά, τρέχει. Γιατί είσαι λυπημένη? Μου λείπει ο Γκίλ. Σκέφτομαι ότι θα ήθελε και εκείνος πολύ να είναι στο γήπεδο μαζί μας. Μα θα γυρίσει, θα το δεις, θα γυρίσει, μη στενοχωριέσαι. Πάμε στο γήπεδο λοιπόν να φωνάξουμε για τους Ατρόμητους. Ωραία, με περιμένεις λίγο? Καλά, ντε. Λοιπόν, κοίτα, αυτός είναι ο Γιος Αμβρόσιος, ναι, βλέπεις. Άκου, Μπέτη, παρακαλώ τον Άγιο Αμβρόσιο, η Μάρτιν Φιέρο, να μην χωρίσει ιερό και όσιο. Καλό, έχει ομοιοκαταληξία. Λοιπόν, έλα, πάμε. Περίμενε. Τι? Δώσε μου μία. Ωραία. Άγιε τον πίσω, Άγιε τον πίσω. Ο δραπέτης ο δικός μου να έρθει πίσω. Ωραία. Πολύ καλά. Πρέπει να φύγουμε. Διαφορετικά θα μας υποπτευθούν. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνο του το μωρό. Ναι, αλλά ούτε και να το πάρουμε μαζί μας στο γήπεδο γιατί θα δρομάξει. Α, το βρήκα. Κάποιες θα πάνε στο γήπεδο και κάποιες θα μείνουν εδώ να προσέχουν τον τίτλο. Πολύ καλή ιδέα, Καρμεσίτα. Ωραία. Ποιες θέλουν να είναι μαζί μας? Εγώ. Θα πας στο γήπεδο? Όχι, θα μείνω εδώ να προσέχω τον Τίτο. Τότε ποιες θα πάνε? Εσύ σίγουρα, Ανδρέα. Εγώ γιατί? Γιατί τι θα πει ο μπαμπάς σου αν δεν σε δει στο γήπεδο? Θα πει, η Ανδρέα δεν ήρθε. Αλλά σκασίλα μου, δεν πάω. Ούτε κι εγώ θα πάω, ε. Ούτε κι εγώ. Το ποδόσφαιρο είναι χειρότερο από το μόρο. Ναι, σωστά. Ναι, αλλά αν δεν πάμε, θα μας καταλάβουν. Έχω μια ιδέα. Στο πρώτο ημίχρονο θα πάει μια ομάδα και στο δεύτερο η άλλη ομάδα. Πολύ καλό! Ναι. Έτσι θα είμαστε όλες ίσες. Όλες ίσες? Όχι, εγώ θα είμαι συνέχεια εδώ. Μα τι λες τώρα, εγώ θα συνέχεια, για πες! Γιατί η δική μου ήταν η ιδέα, έτσι! Όχι, πες! Όχι, καθόλου! Ανόητε! Σταμάτα, συγγνώμη κύριε προπονητή! Συγγνώμη, καθάρισες! Δεν θέλω να ακούσω τίποτα! Φόβασε τόσο πολύ τα βαρελότα, να το! Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα φοβάμαι! Γεια χαρά, γεια χαρά! Άργησες πολύ. Δυσκολεύτηκα να βρω κουβά με ασβέστη. Μπορείς να μου πεις τι το θέλεις? Θα σου εξηγήσω, θα δεις. Ρούντι, έχει λυθεί το κορδόνι σου. Τι Ρούντι, τι Ρούντι, σκέτο, κύριε Ρούντι, κύριε Ρούντι, κύριε Ρούντι. Κύριε Ρούντι, άκουσε με καλά. Κοίταμε. Ναι, ναι, σε κοιτάζω. Τώρα ούτε εγώ ούτε ο Ρούντι μπορούμε να μπούμε στη λέσχη. Όχι. Θα πάρεις τον κουβά και θα πας να σκορπίσεις όλο τον ασβέστη στο γήπεδο. Και δεν θέλω να ακούσω κουβέντα τίποτα. Έγινε, δάσκαλε, θα σκορπίσω όλο τον ασβέστη. Κατάλαβε. Σόλο. Έλα, πάρε. Α, είναι πολύ βαρύ. Ωραία, πάρ' το στους ώμους. Α, ναι, παιδιά. Τίτσερ, αν βάλω γκολ σήμερα θα σου το αφιερώσω. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μείνω στον αγώνα. Δεν νιώθω πολύ καλά. Μα έχουμε ακόμα ώρα για τον αγώνα. Άντε να κάνεις ένα μπάνιο, να ξεκουραστείς και έρχεσαι. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Νιώθω ζαλάδα τα ρούσα. Ζαλάδα! Μη μου πεις ότι εκτός από την κοντόχοντρή μου ετοιμάζεις κι άλλο κουτσούβελο! Όλε όλα! Όλε όλα! Όλε όλα! Πρέπει να είναι βαρετό να σε μωρό. Συνέχεια από αγκαλιά σε αγκαλιά και να μην κάνεις τίποτα. Όλο ύπνο. Κοριτσιά, γιατί δεν τον διασκεδάζουμε λίγο? Όχι, δεν θα τον διασκεδάσουμε. Είναι ώρα για ύπνο. Μπρος για ύπνο. Τι το πάμε? Ναι. Και για πες μου, πώς θα τον βάλεις να κοιμηθεί? Θα του πω ότι το φόρε τις πιτζάμες, κάνε πιπί, πλύνε τα δόντια σου και πήγαινε για ύπνο. Α, δεν έχεις ιδέα από μωρά. Για να κοιμηθεί ένα μωρό πρέπει να του τραγουδήσεις ένα ανανούρισμα. Ωραία λοιπόν, Ανδρέα, τραγούδα του εσύ που ξέρεις. Τέλεια! Μα τι κάνει? Όχι, το ωραιότερο πιάσμα του κόσμου, μωρό μου, είσαι εσύ! Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες. Σταματήστε, σταματήστε για λίγο, παιδιά. Θέλω να σας πω κάτι. Ναι. Γνωρίζετε όλοι τη σπουδαιότητα του σημερινού αγώνα, έτσι? Ναι. Αν νικήσουμε θα μπορέσουμε να προκριθούμε. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, Μπόκα.